Δεν ξέρω. Τώρα πάμε να καλησπερίσουμε, όπως είπαμε, στο στούδιο του Δελτίου μας τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νομού Καστοριάς, τον κύριο Θωμά Αναστασίου. Κύριε Αναστασία, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Αναστοπούλου. Καλησπέρα και στους τηλεθέατες. Καλή χρονιά. Πάρα πολύ. Καλή χρονιά, βεβαίως, γιατί δεν τα έχουμε πει τηλεοπτικά με την νέα χρονιά. Πολλά τα γεγονότα που αφορούν και εδώ την περιοχή μας. Θέλω όμως να ξεκινήσω με το θέμα που προέκυψε πριν από λίγες ώρες και αφορά, βεβαίως, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διαμαντόπουλο, και τις δηλώσεις που είχε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα στην απολογιστική συνέντευξη. Η Νέα Δημοκρατία τον καταγγέλει ότι στοχοποίησε το ΜΟΛ 4 μέρες πριν από την επίθεση. Κοιτάξτε, και εγώ τώρα το είδα μόλις στο δικό σας το μέσο ενημέρωσης. Το μέρος που πιάνετε λίγο, αν θέλετε, απροετοίμαστο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι με αυτά και με αυτά ή με εκείνες και με εκείνες τις δηλώσεις παλιότερες, δεν ξέρω πραγματικά αν έτσι καταφέρνει η Καστοριά να κρατάται στην επικαιρότητα πανελλαδικά με τις δηλώσεις του βουλευτού του Διαμαντόπουλου σε καλό επίπεδο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνουν κακό οι δηλώσεις αυτές, κάνουν κακό και στη δημοκρατία και στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, κάνουν κακό γενικότερα στη χώρα, σε μια προσπάθεια που κάνει να ορθοποδήσει. Σε κάθε περίπτωση, εγώ ένα ερώτημα θα βάλω μόνο, αν πιστεύει έστω και ένας στους 5.778 πολίτες του νομού Καστοριάς, οι οποίοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο, ότι μπορεί να στηριχθεί μια κυβέρνηση ισχνής πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ στις πλάτες του Διαμαντόπουλου, τίποτα άλλο. Ανέφερα και προηγουμένως ότι έχουμε έναν πόλεμο ουσιαστικά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία που χαρακτηρίζεται, όπως είπα, σαν χούντα, ούτε λίγο ούτε πολύ από πλευράς αντιπολίτευσης, και μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία από την κυβέρνηση χαρακτηρίζεται ως τρομοκράτης. Εντάξει, είναι ακραίοι χαρακτηρισμοί αυτοί. Τους υιοθετούν οι ίδιοι, νομίζω, και με τις ανακοινώσεις και με τις δηλώσεις τους και με το οτιδήποτε. Και οι μεν και οι δε. Τώρα, νομίζω ότι αυτή η κόντρα στην επικαιρότητα συντηρείται κυρίως γιατί βολεύει. Για να είναι τα υπόλοιπα. Ναι, αφενός, αφετέρου, βολεύει και τα δύο κόμματα αυτά. Διότι στείνεται ψηλά ένα δίπολο επικοινωνιακά και πολιτικά, όπου επί της ουσίας εκεί θα επιδιώξουν να δοθεί και η μάχη για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή, και όταν με το καλό βεβαίως ή το κακό έρθει, δεν ξέρω, θα δείξει ο καιρός και η πορεία. Να πάμε στα δικά μας, τα καθαρά τοπικά. Θέλω να ξεκινήσουμε από τις χθεσινές δηλώσεις που είχαμε από πλευράς του Δημάρχου Καστοριάς, του κ. Χατζησημεωνίδης, ό,τι έχει να κάνει με τα τμήματα του ΤΕΗ εδώ στην Καστοριά, το παράρτημα του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Παραμένουν, είπε ο κ. Χατζησημεωνίδης, όπως και εσείς γνωρίζετε, τα τρία τμήματα, και μάλιστα έρχεται και ένα τέταρτο τμήμα. Δεν μας αποκάλυψε ακόμη ποιο είναι αυτό. Υπάρχουν φήμες για το τμήμα των Γρεβενών. Έχει ξεσπάσει και εκεί πόλεμος δηλώσεων και ανακοινώσεων και μια γενικότερη αναταραχή. Μας ανέφερε προηγουμένως και ο Αντώνης Παραράς στην συνέντευξη που δώσατε σήμερα το πρωί, λέγοντας ουσιαστικά ότι αυτού του είδους οι θριαμβολογίες δεν κάνουν καλό και δεν θα πρέπει να γίνονται. Αυτή νομίζω είναι η άποψή μου, ότι αν είναι να έρθει, καλώς να έρθει, καλώς να ορίσει το καινούριο τμήμα, και θα προκύψει μετά από διαβούλευση, μετά το σχέδιο διαβούλευσης για τον καλλικράτη των πανεπιστημίων, το σχέδιο Αθηνά, το περίφημο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα δει το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη. Επομένως, δεν ξέρω πώς μπορούμε να έχουμε ασφαλείς εκ των έσω πληροφορίες για το τι μπορεί αυτό να προβλέπει και ποιες σχολές μπορεί να κρατάει ή να χάνει Καστοριά. Σε κάθε περίπτωση, αν επαληθευτεί το σενάριο αυτό, είναι πολύ καλό σενάριο. Όμως, νομίζω ότι πολλές φορές η σιωπή είναι χρυσός, κύριε Αναγνωστοπούλου. Και εξηγούμε. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι υπάρχει μια περίπτωση αρκετά βάσιμη να έρθει ένα τμήμα στην Καστοριά, έστω και αν θέλετε από καραμπόλα, είτε γιατί το έχεις δουλέψει, γιατί δεν είναι σωστό να τρως το δίκιο από κανέναν, είτε είσαι βουλευτής του νομού, είτε είσαι δήμαρχος του νομού, σε κάθε περίπτωση, όταν αυτό το τμήμα θα το στερηθεί μια άλλη τοπική κοινωνία, περιμένεις να οριστικοποιηθεί και μετέπειτα βγαίνεις και κάνεις δηλώσεις. Για να μην υπάρξουν αντιδράσεις, όπως είπαμε και στην περίπτωση αυτή τώρα. Ακριβώς. Η πρώιμη αυτή θριαμβολογία δίνει το δικαίωμα στην τοπική κοινωνία, η οποία κινδυνεύει να το χάσει, αν αυτή είναι των Γρεβενών, που μάλλον αυτή είναι, να έχει κάποιες μέρες περιθώριο, ούτως ώστε να πιέσει, και ξέρετε πώς ασκείται η πίεση σε αυτά τα επίπεδα και σε αυτές τις αποφάσεις, και να εξαιρεθεί το τμήμα και τελικά να παραμείνει εκεί. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω, και είπα και το πρωί στον κύριο Παράδα, ότι αυτό είναι μια κίνηση η οποία κάνει κακό. Δεν κάνει καλό, δεν έχει να προσφέρει τίποτα καλό. Το ακούσαμε και από πλευράς της κυρίας Αντωνίου, η οποία μίλησε χθες στο δελτίο και ανέφερε, αντιληφθήκαμε όλοι ότι θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα σίγουρο. Και αυτό προέκυψε μετά και τη συνομιλία που είχε με τον Υπουργό Παιδείας, και μάλιστα νομίζω ότι ούτε λίγο ούτε πολύ άδειασε τον κύριο Χατζησημεωνίδη στις χθεσινές του δηλώσεις. Δεν παρακολούθησα τις δηλώσεις της κυρίας Αντωνίου. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, είπε η κυρία Αντωνίου. Και επίσης ότι δεν θα πρέπει να προτρέχουμε σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι προφανές όμως, διότι δεν γνωρίζουμε ακόμα το σχέδιο διαβούλευσης, το οποίο θα τεθεί στη δημοσιότητα την Πέμπτη. Όταν λοιπόν θα δούμε το σχέδιο διαβούλευσης και θα δούμε τι προβλέπει
και πώς οργανώνει τις δομές των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα αντιληφθούμε τι σημαίνει αυτό για την Καστοριά, αν μπορεί να κρατήσει δύο αντικείμενα διαφορετικά, δηλαδή σχολές διοίκησης οικονομίας και σχολές πληροφορικής, και αυτό πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Αν μπορεί όντως και αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει στην πράξη, τότε καλώς να έρθει το καινούριο τμήμα, καλώς να ορίσει, να γίνουν 4 τα τμήματα ΤΕΗ. Έχουμε την υλικοτεχνική υποδομή να τα φιλοξενήσουμε στην Καστοριά, στα νέα κτίρια του ΤΕΗ, και νομίζω ότι μπορεί να γίνει και πάρα πολύ καλή δουλειά. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να το οριστικοποιήσουμε και μετά να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους συμβολογίες. Γιατί βασικό. Αυτό δίνει χρόνο και δίνει επιχειρήματα σε όλους αυτούς οι οποίοι θα ήθελαν να διεκδικήσουν το ίδιο τμήμα, είτε την παραμονή του, είτε σε άλλες περιοχές την προσέλκυσή του, για να μπορέσουν και να επιχειρηματολογήσουν, αν θέλετε, αλλά και να μας δημιουργήσουν πρόβλημα ως νομός. Το βασικό ζητούμενο πάντως είναι τουλάχιστον να παραμένουν τα τρία αυτά τμήματα και να μην έχουμε περαιτέρω αποδυνάμωση. Νομίζω είναι κάτι το οποίο ευχόμαστε όλοι. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, αν προσθεθεί και ένα τέταρτο τμήμα, μόνο με χαρά μπορούμε να το υποδεχθούμε και μόνο θετικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Πάντως, ό,τι έχει να κάνει με τις πιέσεις, τις οποίες αναφερθήκατε, πραγματικά είναι πορείας άξιο. Πώς γίνεται όλα αυτά τα χρόνια να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο και ακόμη και σήμερα που έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού και πάλι να ακούμε τις ίδιες ακριβώς τακτικές. Το ανέφερα και προηγουμένως και σε ό,τι έχει να κάνει και με τις δηλώσεις του κ. Χατζησημεωνίδη. Αναρωτιέμαι πώς νομιμοποιείται ένας θεσμικός παράγοντας να μιλάει δημοσίως για τις διασυνδέσεις τις οποίες έχει και καταφέρνει τελικώς να φέρει ένα τέταρτο τμήμα, αλλά γενικότερα και με το σύστημα που θα πρέπει να υιοθετήσει κάποιος και να ασκήσει αυτού του είδους τις πιέσεις ή οποιασδήποτε άλλες για να καταφέρει τα αυτονόητα να διεκδικήσει κάτι θετικό για την περιοχή του. Καλά, κοιτάξτε τώρα, ένα τέταρτο τμήμα τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος δεν έρχεται τόσο εύκολα σε μια πόλη. Δηλαδή δεν είναι θέμα του να έχει μια καλή διασύνδεση ή μια καλή γνωριμία ένας δήμαρχος. Ναι, αλλά θα πρέπει να το θεωρήσουμε σαν δεδομένο σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις πλέον. Εντάξει, εγώ σας κάνω. Και το ακούσαμε και από τον κύριο Χατζημιώνη να λέει χάρη στις προσωπικές μου διασυνδέσεις. Εγώ κάνω την δική μου αξιολόγηση, τη δική μου ανάλυση. Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι δεν είναι εις γνώση της τρικομματικής κυβέρνησης το σχέδιο Αθηνά αφενός και δεν είναι συμφωνημένο και συμπεφωνημένο το σχέδιο Αθηνά από την τρικομματική κυβέρνηση. Άρα αυτό θα έχει να κάνει σίγουρα με έναν κεντρικό σχεδιασμό και βεβαίως αν ευνοηθεί η Καστοριά από τον κεντρικό αυτό σχεδιασμό, καλώς να ευνοηθεί. Σίγουρα και οι τοπικοί φορείς και το Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι βουλευτές μας, η εξής μία δηλαδή, γιατί ο κ. Διαμαντόπουλος ασχολείται από ό,τι βλέπουμε με το ΜΟΛ και με άλλου είδους δραστηριότητες, αλλά και η περιφέρεια, αντιπεριφέρεια, εάν μπορούν αυτό το πράγμα να το καλλιεργήσουν ακόμα καλύτερα και περισσότερο, εάν μπορούν μέσω του πολιτικού λόγου που έχουν και των επιχειρημάτων, γιατί μη σας γελά κανένας, δεν είναι θέμα προσωπικών γνωριμιών. Δεν είναι επειδή είναι κολλητός μου υπουργός, θα πάρουμε ένα τμήμα ακόμα. Αυτά δεν γίνονται. Εκεί πέρα πηγαίνεις οπλισμένος με επιχειρήματα, οπλισμένος με πολιτικό λόγο, οπλισμένος με όλη την σύμφωνη γνώμη των τοπικών φορέων της περιοχής που εκπροσωπείς και βεβαίως οπλισμένος, το σημαντικότερο, με όλα εκείνα τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις που ζητά το Υπουργείο για να φιλοξενηθεί το τμήμα αυτό. Διότι μπορεί να έχει σύμφωνη γνώμη της περιοχής, μπορεί να συμφωνούν οι φορείς σου, να επαυξάνουν, να το θέλει όλος ο κόσμος, αλλά αν δεν έχει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα δώσουν διάθεση και χώρο σε ένα τμήμα να αναπτυχθεί σταδιακά, δεν πρόκειται να το πάρει ποτέ. Έχουμε εμείς όμως την περίπτωση αυτή συλλογική προσπάθεια με τα κατάλληλα, όπως λέτε, επιχειρήματα. Συλλογική προσπάθεια δεν ξέρω αν έχουμε, αν κρίνω την χθεσινή. Τη χθεσινή δήλωση του Δημάρχου και την επίσης δήλωση της κυρίας Αντωνίου. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να φιλοξενήσουμε ένα τμήμα τέτοιο της δυναμικότητας αυτής. Αυτό είναι ένα τμήμα δυναμικότητας περίπου 300 ατόμων ενεργών, 300 φοιτητών ενεργών, όπου αντιλαμβάνεστε ο αριθμός δεν είναι αμεληταίος. Για κάποιους άκουγα σήμερα ότι είναι μικρό. Όχι, δεν είναι καθόλου μικρό. Είναι ένα μεσαίο χωριό του νομού Καστοριάς από 20 ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι καθόλου αμελητά ποσότητα. Πάντως, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, με όλες τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με καθηγητές ή με τη διοίκηση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στόχος εδώ της Καστοριάς ήταν να έρθει κάποια σχολεία από την Κοζάνη και όχι από τα Γρεβένα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε το θέμα των Γρεβένων ξαφνικά. Έχω την αίσθηση ότι έχει βάλει κάποια κριτήρια το Υπουργείο Παιδείας στην διαβούλευση που κάνει για το σχέδιο Αθηνά. Το πρώτο κριτήριο είναι η αυτοδυναμία των τμήματων. Δηλαδή, αν μπορούν τα τμήματα να σταθούν. Ένα δεύτερο κριτήριο και σημαντικό επίσης είναι το μόνιμο προσωπικό, το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των τμήματων. Όπου λοιπόν υπάρχουν τμήματα με αρκετό, με έναν ικανό αριθμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, δεν είναι εύκολο να καταργηθούν. Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα συγχωνευθούν. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι αν τελικώς ομιλούμε για τα Γρεβενά και επαληθευτεί το σενάριο αυτό,
Μιλούμε για τα γρεβενά διότι δεν έχουν αριθμό και απαιτούμενο ικανό εκπαιδευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Κάτι το οποίο έχει η Καστοριά και αυτό νομίζω είναι βασικό επιχείρημα και βασικό πλεονέκτημα. Έχει βεβαίως το πλεονέκτημα της Καστοριάς, όχι στον αριθμό τον οποίο θα έπρεπε σύμφωνα με τα έτη λειτουργίας του. Όχι, αλλά στο ελάχιστο όριο που θέτει το Υπουργείο. Ακριβώς. Αλλά το ελάχιστο όριο, ναι, τουλάχιστον το κριτήριο αυτό το πληρεί. Mm-hmm. Τώρα, από το ΤΕΙ να πάμε και στο αστυνομικό μέγαρο, θέλω ένα σχόλιο και από την δική σας πλευρά και τα όσα έχουν προκύψει. Την ετοιμιγορία βεβαίως του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου θα την έχουμε σε ένα μήνα και δεν ξέρω τελικά τι θα πρέπει να ευχηθούμε. Να έχουμε κατασκευή νέου αστυνομικού μεγάρου ή να έχουμε ένα διατηρηταίο κτίριο. Νομίζω δεν θέλει ερώτημα. Προφανώς. Οι απόψεις δίστανται. Εμφανώς και καταφανώς να έχουμε κατασκευή νέου αστυνομικού μεγάρου. Είναι μια ιστορία η οποία χρονολογείται από το 2005 με τον τότε δήμαρχο Καστοριάς, τον Τάκη τον Παπουλίδη, να κάνει την παραχώρηση του στρατοπέδου. Και αντιδήμαρχο τον κύριο Χατζησημεωνίδη. Και αντιδήμαρχο τον κύριο Χατζησημεωνίδη, βεβαίως. Σωστή παρατήρησή σας, να κάνει την παραχώρηση του οικοπαίδου. Τότε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης το αντίστοιχο, για να μπορέσει εκεί να αναγερθεί το νέο αστυνομικό μέγαρο Καστοριάς. Έκτοτε περάσανε 7 χρόνια, 8, μιας και είμαστε πλέον στο 2013, γιατί το θέμα κόλλησε κάπου στη διαγωνιστική διαδικασία και είμαστε πλέον, νομίζω, σχεδόν έτοιμοι να πάμε στην ανέγερση του νέου κτηρίου. Τα λεφτά υπάρχουν, είναι δεσμευμένα, όπως ξέρετε κι εσείς, είναι ένα έργο 5,5-6 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Και νομίζω σε κάθε περίπτωση θα είναι κάτι το οποίο τιμά και την Καστοριά και τα σώματα ασφαλείας στην Καστοριά, τα οποία το έχουν ανάγκη, διότι το υπάρχον κτίριο που τα φιλοξενεί δεν είναι και η καλύτερη δυνατή εικόνα για την Καστοριά. Αλλά η χείριστη, θα έλεγα, εικόνα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω πως κυρίως το έχει ανάγκη ο πολίτης της Καστοριάς. Διότι όταν θέλεις να εξυπηρετηθείς στο αστυνομικό τμήμα, δεν μπορείς καταρχάς να παρκάρεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Σας φέρνω ένα απλό παράδειγμα. Αλλά νομίζω θα αλλάξει και την υπηρεσιακή δυνατότητα των σωμάτων ασφαλείας όλο αυτό. Και σίγουρα αυτό είναι καλύτερο να το κάνετε κουβέντα με αστυνομικούς υπαλλήλους, γιατί εγώ δεν είμαι αστυνομικός και δεν θα μπορέσω να σας δώσω περαιτέρω πλεονεκτήματα της μεταφοράς του κέντρου, του μεγάρου. Εδώ όμως θα πρέπει να βάλουμε κάποια δεδομένα, κύριε Αναγνωστοπούλου, γιατί βλέπω ότι διακινούνται στην Καστοριά επαμφωτερίζουσες απόψεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Και εξηγούμε. Εδώ υπάρχουν κάποια οικονομικά δεδομένα τα οποία είναι αμήλικτα. Υπάρχει ένα ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό κράτος, ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, ο οποίος πληρώνει 80.000 ευρώ το χρόνο για το ενίκιο του κτηρίου της αστυνομίας στο νυν κτίριο το οποίο βρίσκεται. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και το πληρώνουμε εγώ, εσείς και όλοι οι τηλεθεατές που μας βλέπουν. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο οικονομικό δεδομένο είναι ότι υπάρχουν και πληρώνονται χρήματα των τόκων του δανείου μέσα στο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να γίνει και η ανέγερση του νέου κτηρίου όλα αυτά τα χρόνια. Και επειδή έχει καθυστερήσει η διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πληρωθεί και αρκετά. Υπάρχει και ένα τρίτο δεδομένο που είναι ότι έχουν ξοδευτεί κάποια χρήματα για μελέτες. Ούτως ώστε να προχωρήσει η μελέτη, να οριμάσει η μελέτη και να γίνει το νέο αστυνομικό μέγαρο στην περιοχή στο στρατόπεδο του Μαθιουδάκη. Εδώ λοιπόν έχουν δοθεί κάποια χρήματα ήδη. Και ακούγονται διάφορες φωνές, οι οποίες βεβαίως βρίσκουν και απήχηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στην Αθήνα, σε μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στην Αθήνα, ούτως ώστε το κτίριο να τεθεί και να αποφασιστεί διατηρηταίο, είτε να ενταχθεί στα νεότερα μνημεία. Εδώ είναι όμως λίγο προβληματική η κατάσταση και όλο αυτό είναι λίγο αδόκιμο, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι, άνθρωποι που είναι διορισμένοι από το ελληνικό δημόσιο, κρατικοί λειτουργοί, οι οποίοι συμμετέχουν στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ως πολιτικοί μηχανικοί, ως αρχιτέκτονες, οι οποίοι να παίρνουν αποφάσεις, οι οποίες είναι εναντίον των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου. Είναι πρωτοφανές. Στην προσπάθεια αυτή και σε όλη τη διαδικασία αυτή, επικοινώνησα προσωπικώς με την κυρία Μενδώνη. Είναι η πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η πρόεδρος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ακριβώς και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Όπου και μίλησα μαζί της, ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, τη γνωρίζω την κυρία Μενδώνη, και τη ζήτησα την ημέρα του ραντεβού των φορέων με την κυρία Μενδώνη στο Υπουργείο Πολιτισμού. Μιλήσαμε το πρωί, είχαμε μιλήσει και 2 μέρες νωρίτερα και τη ζήτησα με το θάρρος όλο, βεβαίως, της εξήγησα ποια είναι η κατάσταση και τη ζήτησα να λάβουν μια θετική απόφαση για την παραχώρηση του κτηρίου. Κάτι που δεν έγινε όμως. Η κυρία Μενδώνη έδειξε να καταλαβαίνει ότι εδώ συνολικά η κοινωνία το θέλει το αστυνομικό μέγαρο το καινούριο και θέλει την παραχώρηση αυτή και το έργο να επιτευχθεί. Αλλά μου εξέφρασε τις ανησυχίες και τις αμφιβολίες της, διότι κάποια μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου είναι άκαμπτα.
Τότε λοιπόν ως μια δεύτερη επιλογή της ζήτησα, εάν δεν μπορεί να πάρει θετική απόφαση, τουλάχιστον να μην πάρει αρνητική απόφαση. Αυτό λοιπόν και έγινε με λίγα λόγια, διότι όντως κάποια μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ήταν άκαμπτα, η κυρία Μενδώνη ήταν θετική στην παραχώρηση του στρατοπέδου και στο να προχωρήσει η ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου, με αποτέλεσμα να πάμε σε μια παράταση ενός μηνός. Επίσης επικοινώνησα την επομένη με την κυρία Μενδώνη και τη ζήτησα και πάλι να είναι η ίδια η οποία θα έρθει εδώ και θα κάνει την αυτοψία του στρατοπέδου, διότι είναι άδικο, είναι απαράδεκτο και είναι πρωτόφαντο μέλη Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, χωρίς να έχουν ιδία γνώμη και ιδία άποψη για ένα υποψήφιο παραχωρηθέν στρατόπεδο, να εκφέρουν γνώμη και να κόβουν ένα έργο 6 εκατομμυρίων ευρώ από μια περιοχή μέσα από τους 4 τείχους ενός Υπουργείου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος αφορά τον νομό Καστοριάς. Να πάμε λίγο εδώ στις αντιρρήσεις που εκφράζονται. Βεβαίως. Εδώ θα πήγαινα. Το δεύτερο σκέλος αφορά τον νομό Καστοριάς. Νομίζω πως δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι σε αυτό το νομό, όλα αυτά τα χρόνια να φωνάζουμε όλοι ότι εσείς, εμείς, όλοι οι πολίτες, ότι δεν γίνεται τίποτα στην Καστοριά. Δεν πέφτει δημόσιο κρατικό χρήμα στην Καστοριά. Και όταν πάει να ξεκινήσει να γίνει ένα έργο, να υπάρχουν 10, 15, 20 άνθρωποι οι οποίοι με κάποιο τρόπο θέλουν να μπλοκάρουν το έργο και θέλουν τη στασιμότητα μιας κατάστασης. Λοιπόν, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα και είναι αμήλικτα. Αν δεν γίνει το έργο, τα λεφτά θα πάνε σε άλλο κωδικό, θα χαθούν και αστυνομικό μέγαρο στην Καστοριά δεν θα γίνει τα επόμενα 10-15 χρόνια. Έχουμε ακούσει να γίνει παραδίπλα. Ο Δήμος είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει άλλο οικόπεδο. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ, αλλά η παραχώρηση έχει γίνει από το 2005. Δηλαδή, αν δεν κόλλαγε η διαγωνιστική διαδικασία και το 2007 είχαμε την ανέγερση του νέου μεγάρου, θα τα λέγαμε αυτά τα πράγματα σήμερα? Προφανώς και όχι. Λοιπόν, για να παραχωρηθεί άλλο οικόπεδο, κύριε Αναγνωστοπούλου, σημαίνει άλλη μελέτη. Άλλη μελέτη διαδικασία σημαίνει... και άλλα 10 χρόνια προφανώς. Ακριβώς. Άλλη μελέτη σημαίνει μια διαδικασία από το μηδέν, μια μελέτη η οποία πρέπει να οριμάσει, να συμφωνήσουμε όλοι από το μηδέν αν θα... και ποιο οικόπεδο πρέπει να παραχωρηθεί και ούτω καθεξής. Λοιπόν, επειδή η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι σε οριακό σημείο και η κατάσταση του νομού Καστοριάς επίσης, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι εδώ είναι μία και μοναδική ευκαιρία. Ή το παίρνουμε το έργο του οποίου τα λεφτά είναι κατατεθειμένα και έτοιμα να γίνει, ή το χάνουμε και χαθήκαμε κι εμείς μαζί του. Μιλήσαμε χθες με τον κύριο Μπαλιάκα από πλευράς της Μίησης, η οποία επίσης εκφράζει αντιρρήσεις για την κατεδάφιση του συγκεκριμένου κτηρίου. Και αυτό το οποίο επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κύριος Μπαλιάκας είναι ότι έχει ιστορική αξία το συγκεκριμένο κτίσμα και υπάρχει ευθύνη η οποία θα πρέπει να αναζητηθεί στους μελετητές το 2005, οπότε και ολοκληρώθηκε η μελέτη, γιατί δεν ήταν ενημερωμένοι και δεν το έλαβαν αυτό υπόψη τους. Να αναζητηθεί ευθύνη ποινική στους μελετητές γιατί δεν ήταν ενημερωμένοι για την ιστορική αξία του κτηρίου. Ότι υπάρχουν ευθύνες, όφυλαν να ξέρουν ότι έχει το συγκεκριμένο κτίριο μια ιστορία, μια ιστορική αξία και αυτό δεν το έλαβαν υπόψη τους, με αποτέλεσμα να γίνει η μελέτη αυτή προφανώς αδίκως για να διατηρηθεί το συγκεκριμένο κτίριο. Άρα δεν έχουν λοιπόν όσοι διαφορούν παρά να κάνουν μήνυση στην τότε Δημοτική Αρχή και στους μελετητές. Είναι πρωτοφανές όμως αυτό. Έχουμε και μία άλλη πρόταση, την οποία επίσης ακούσαμε. Έχω, να σας πω κάτι, κυρία Αναγνωστοπούλου. Παρακαλώ. Δεν έχω προσωπικώς καμία αντίρρηση να γίνει μία ηπιότερη παρέμβαση στο κτίριο, ούτως ώστε να αναδειχθεί και να μην χαθεί και η πολιτιστική κληρονομιά του κτιρίου, αν υπάρχει. Αν υπάρχει, δεν το γνωρίζω, ειλικρινώς. Εγώ γνωρίζω ένα κτίριο το οποίο είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Είχε καταντήσει κοινοκομείο. Το αναφέραμε ότι μέχρι πρότινος φιλοξενούνταν αδέσποτα σκυλιά και πραγματικά λοιπόν, τότε τα ερωτήματα είναι μεγάλα γιατί τώρα ξαφνικά ενημερωθήκαμε όλοι. Δεν υπήρχαν οι πολιτιστικές ευαισθησίες του καθενός στην Καστοριά όταν φιλοξενούσε τα σκυλιά. Ή μήπως δεν υπήρχε πρόβλημα επειδή φιλοξενούν τα ζωντανά μέσα σε ένα πολιτιστικό μνημείο. Δηλαδή οι αστυνομικοί οι οποίοι θα πάνε εκεί να εκπαιδευτούν ή θα πάνε εκεί να φιλούν, να κάνουν τη δουλειά τους, υπάρχει, τίθεται ζήτημα προσβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και το ζήτημα των τετράποδων δεν έθετε τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, ακούστε, δεν είναι δυνατόν να γίνουν τώρα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να ξεσηκώνουμε τέτοιες καταστάσεις τώρα, όταν υπάρχουν τα λεφτά και είναι κατατεθειμένα. Και ενδιάμεσα περιπτώσει, κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν είναι δυνατόν σε αυτόν τον νομό, και πάλι θα επιμείνω στην ίδια λογική, να μην έχουμε μια πολιτική και αναπτυξιακή συνέχεια. Πήρε μια απόφαση το 2005 ο Δήμος Καστοριάς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έκανε την παραχώρηση. Με εκείνο το δεδομένο, τα Υπουργεία και οι ηγεσίες των Υπουργείων έχουν
όλα αυτά τα χρόνια οριμάσει το θέμα του αστυνομικού μεγάλου Καστοριάς. Σήμερα βλέπετε σύμφωνο του Δήμου Καστοριάς το αίτημα αυτό? Δεν γνωρίζω, κύριε Αγουστοπούλα, αν είναι σύμφωνο του Δήμου Καστοριάς, αλλά επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια κοινή αίσθηση έξω ότι ενδεχομένως και να μην είναι σύμφωνο του Δήμου Καστοριάς. Εγώ θα πω ότι κακώς καταρχάς φορτώνεται όλο αυτό στον Δήμαρχο Καστοριάς. Και περιμένουμε να ακούσουμε την προσωπική απόφαση ή την άποψη του Δημάρχου Καστοριάς. Θεωρείτε ότι πρέπει να τεθεί το για ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ασφαλώς. Να σας πω όμως ότι έχω ακούσει τον Δήμαρχο Καστοριάς, συνάδελφος τον Χρήστο τον Ατσούλη, να λέει ότι αυτό δεν είναι θέμα για να αποφανθεί ούτε ένας Δήμαρχος ούτε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιο? Το αν θα πρέπει να παραμείνει το κτίριο ως έχει ή να διατηρηθεί με κάποιον άλλο τρόπο ή αν θα πρέπει εκεί να χτιστεί το καινούργιο αστυνομικό μέγαρο. Δεν είναι θέμα, έχει πει. Είναι αρμόδιο δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση και ο Δήμαρχος? Αρμόδιο είναι μονάχα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Εντάξει, τότε αφού ο Δήμαρχος αισθάνεται αναρμόδιος να πάρει θέση για το αστυνομικό μέγαρο, πώς αισθάνεται αρμόδιος να πάρει θέση για το τέταρτο τμήμα ΤΕΗ, το οποίο δεν ξέρει αν έρχεται? Γιατί και εκεί με την ίδια λογική αρμόδιο είναι το Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, κύριε Αγουστοπούλου, υπάρχει μια καθαρή απάντηση. Το θέλω, δεν το θέλω. Όλα τα υπόλοιπα είναι τερτύπια διαδικαστικού και ευτελούς χαρακτήρα. Τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, θα πρέπει να πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητάται στην Καστοριά τον τελευταίο μήνα. Και είναι πρώτο στην ατζέντα της καθημερινότητας της Καστοριάς. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι άμεσα εμπλεκόμενο. Θα πρέπει να πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να γνωμοδοτήσει για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ηθικός και πολιτικός. Διότι και εγώ και εσείς και όλοι όσοι έχουμε ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό, οφείλουμε να γνωρίζουμε τι θέση παίρνει καθαρά καθής εκ των Δημοτικών Συμβούλων για το αν θέλει ή δεν θέλει το αστυνομικό μέγαρο στην Καστοριά. Ένα. Δεύτερον, θα πρέπει να πάρει μια απόφαση και να γνωμοδοτήσει για λόγους στρατηγικής σημασίας, κ. Αγωνιστοπούλου. Διότι μια απόφαση ευρυτά της πλειοψηφίας, θετική προς την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου, θα είναι μια απόφαση η οποία οριστικά και μετάκλητα θα κλείνει την πόρτα σε όσα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στην Αθήνα σκέπτονται ότι ίσως να μην δώσουμε το κτίριο του στρατοπέδου Μαθηδάκη και να παραμείνει διατηρηταίο. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια πρόβλεψη. Εάν σε ένα μήνα δεν περάσει και δεν παραχωρηθεί το κτίριο αυτό, ούτως ώστε να γίνει το αστυνομικό μέγαρο, το κτίριο αυτό θα πέσει. Θα πέσει και τότε και πάλι θα ψάχνουμε να βρούμε ευθύνες. Να σας πω και μια άλλη πρόταση πάλι από πλευράς της Μίησης και του κυρίου Μπαλιάκα. Μπορεί κάλλιστα το κτίριο να διατηρηθεί, να παραχωρηθεί από πλευράς του Δήμου είτε στη Μίηση είτε κάπου αλλού και να αξιοποιηθεί με χρήματα που θα βρει, για παράδειγμα, ο πολιτιστικός όμιλος Μίησης και να γίνει είτε ένα πολιτιστικό κέντρο είτε μια βιβλιοθήκη. Πού θα βρουν τα χρήματα αυτά δεν διασαφηνίστηκε. Αυτό το δεδομένο, κοιτάξτε, είναι πολύ καλό ως πρόταση, αλλά εδώ θα πρέπει, επειδή τα οικονομικά δεδομένα και της χώρας και του Δήμου και της Καστοριάς είναι πάρα πολύ στενά, θα πρέπει να μας εξηγήσουν ποιο είναι το οικονομικό πρόγραμμα για να γίνει αυτό. Διότι δεν είναι δυνατόν να σταματήσουμε κάτι το οποίο είμαστε στο παραπέντε, να το ξεκινήσουμε. Στο παραένα, με τα λεφτά κατατεθειμένα, να το παραχωρήσουμε αλλού και να μην ξέρουμε με ποια λογική και πότε θα γίνει αυτό. Εδώ λοιπόν η πλάκα θα πρέπει να τελειώσει και να τερματίσει οριστικά. Ποιος θέλει να γίνει το αστυνομικό νέο μέγαρο και ποιος δεν θέλει. Καθαρές αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είναι δυνατόν να παίζουμε ούτε να εμπέζουμε τον κόσμο. Οφείλουμε να ξέρουμε και για ηθικούς και για πολιτικούς λόγους ποιες είναι οι αποφάσεις και ποιες είναι οι γνώμες των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς και οφείλουμε, νομίζω, και για στρατηγική σημασία λόγους, μια θετική απόφαση ευρυτά της πλειοψηφίας θα παίξει το ρόλο της στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο σε ένα μήνα στην Αθήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε αν θα τεθούν τα ζητήματα αυτά και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εγώ θεωρώ ότι είναι θέματα τα οποία σαφέστατα θα πρέπει να συζητηθούν, να συζητιούνται γενικότερα από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι η θέση του καθενός. Συγγνώμη, κ. Αγουστοπούλου, δεν είναι προφανές ότι θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσει ένα θέμα το οποίο αφορά τον Δήμο Καστοριάς πρωτίστως, την πόλη της Καστοριάς, τον νομό Καστοριάς, όταν είναι πρώτος στην ατζέντα τον τελευταίο ένα μήνα? Αφορά την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου. Αφορά μια περιοχή που όλοι την ξέρουμε και όλος ο νομός περνά καθημερινά από μπροστά. Δεν οφείλει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση γι' αυτό? Και αν δεν οφείλει να πάρει θέση γι' αυτό, για ποιο πράγμα οφείλει να πάρει θέση? Θα το αφήσω ως ρητορικό το ερώτημα. Λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσω, καθότι έχει περάσει και ο χρόνος, θέλω ένα σύντομο σχόλιο για τις νέες εξελίξεις που είχαμε σε κεντρικό πλέον επίπεδο και αφορούν τον πρόεδρο της Ελστάτ και την δίωξή του για κακούργημα. Επίσης, είναι μια είδηση την οποία πληροφορήθηκα ακριβώς πριν έρθω από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των μεγάλων καναλιών, των μεγάλων μέσων ενημέρωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι μια λίγο περίεργη απόφαση, υπό την έννοια ότι είχαν διερευνηθεί στη Βουλή πριν από περίπου ένα χρόνο ποινικές ευθύνες τυχόν του Υπουργού, διότι
ένας πολιτικός, ένα όργανο της Ελστάτ, ένας δημόσιος υπάλληλος ο οποίος εργάζεται στην ελληνική στρατιωτική υπηρεσία. Φαντάζομαι δεν παίρνει αποφάσεις μόνος του. Ακριβώς. Δεν λαμβάνει αποφάσεις μόνος του. Έχει πολιτικούς προϊσταμένους. Ο πολιτικός προϊστάμενος της στρατιωτικής υπηρεσίας είναι ο κάθε υπουργός εθνικής οικονομίας. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν και για τις καταγγελίες αυτές και για τις οποίες παραπέμπεται υπουργός ήταν ο κ. Παπακοσταντίνου. Το θέμα αυτό όμως είχε φτάσει πριν από ένα χρόνο στη Βουλή για να διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του κ. Παπακοσταντίνου, όπου και δεν είχαν προκύψει. Τώρα, να κάνω και εγώ το αφελές ερώτημα. Πραγματικά θεωρούσατε ότι η Βουλή θα στρεφόταν ενάντια ή θα έβρισκε ποινικές ευθύνες ενάντια στον οποιοδήποτε βουλευτή πρώην ή μέλλοντα? Βάζετε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, για να μην κοροϊδευόμαστε κιόλα. Επί της ουσίας λέτε ότι η Βουλή είναι ένα άνδρο συγκαλύψεων 300 βουλευτών όλων των κομμάτων. Δεν με έχει πείσει για το αντίθετο. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής, ότι ακόμα ευτυχώς σε αυτή τη δημοκρατία που ζούμε θα πρέπει ο ένοχος να αποδείξει, ο κατηγορούμενος μάλλον, ο κατηγορών να αποδείξει ποιος είναι ο κατηγορούμενος. Ευτυχώς ακόμα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ξαφνικά να εκφέρετε μια άποψη, μια γνώμη για μένα, η οποία είναι κατηγορηματική, να με κατηγορείτε και εγώ που κατηγορούμαι από εσάς να αποδείξω ότι είμαι αθώος. Αυτό δεν γίνεται σε καμία δημοκρατία του κόσμου. Αυτές λοιπόν οι ευθύνες διερευνήθηκαν. Γι' αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή και η δικαιοσύνη, όχι η Βουλή, η δικαιοσύνη να διερευνήσει τις οποιασδήποτε ευθύνες υπάρχουν, ποινικές, πολιτικές ή οτιδήποτε άλλο, και κάποια στιγμή να δούμε κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά να πληρώνουν. Γιατί αυτή τη στιγμή μόνο ο κόσμος πληρώνει. Δεν έχω καμία αντίρρηση με αυτό που λέτε. Απλά η δικαιοσύνη παράλληλα με αυτό θα πρέπει κάπου, νομίζω, να δικάζει και ανθρώπους οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι για τρομοκρατικές ενέργειες και να μην αφήνει να παρέλθει το 18μηνο και να τους αφήνει έξω και πάλι να τους ψάχνουμε από την αρχή. Βεβαίως. Είναι και αυτό κάτι το οποίο προέκυψε προσφάτως μαζί και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Πάντως, ό,τι έχει να κάνει με το έλλειμμα, είναι κάτι το οποίο λεγόταν κύριε Αναστασίου. Τα ακούσαμε βεβαίως να βάλω και τις δηλώσεις του κυρίου Λοβέρδου ότι ο κύριος Παπανδρέου ήταν αυτός ο οποίος ήθελε σώνη και καλά να μας βάλει στο μνημόνιο και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι πράγματα τα οποία νομίζω θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαριστούν και αυτοί που έχουν τις ευθύνες να οδηγηθούν εκεί που πρέπει να οδηγηθούν. Ναι. Εάν βεβαίως αποδειχθεί ότι αυτό που καταγγέλουν διάφοροι κύκλοι, ότι σώνη και καλά έπρεπε να μπούμε στο IMF ή με το ζόρι μας πήρε ο Παπανδρέου, ή ότι μαγειρεύτηκαν το IMF, ή ότι μαγειρεύτηκαν τα νούμερα του ελλείμματος. Αυτά είναι πράγματα παράδεκτα, είναι δραματικά. Αλλά από την άλλη περίπτωση, εάν βεβαίως αποδειχθεί ότι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το IMF έχοντας μια άλλη επιλογή, την οποία ακόμα και σήμερα που μιλάμε δεν την έχει περιγράψει κανείς, τότε καμία αντίρρηση βεβαίως. Στον κάτι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία σε όλα αυτά να αναφερθούμε κάποια άλλη στιγμή που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Καλό βράδυ, να ευχηθώ, κύριε Αναστασίου. Αυτά λοιπόν από τον γραμματέα της Συνομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Νομού Καστοριά. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.